Κύριε Σοφιανέ, επειδή πάλι η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από μέτρα. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε και μια απορία ότι νομίζουμε, έχουμε την αίσθηση τουλάχιστον, ότι έχουν πάρθει όλα τα μέτρα και σε όλες τις βερσιών και με όλους τους συνδυασμούς πιθανούς. Θα έλεγα ότι είναι λάθος αυτή η αίσθηση που υπάρχει, ότι έχουν πάρθει όλα τα μέτρα. Ωραία. Η άποψή σας ποια είναι? Παίρνονται τα ίδια μέτρα, τα γνωστά, εδώ και 3-4 κύματα της πανδημίας. Άρα το ζήτημα ποιο είναι, το μείγμα των μέτρων? Να σας πω. Γιατί παρακολουθήσαμε μια προσπάθεια του Πρωθυπουργού να συγκαλύψει τις ευθύνες του, τις ευθύνες της κυβέρνησής του, όχι μόνο για τον COVID, για την ακρίβεια, για τα κρούσματα αυταρχισμού, για την πράσινη πολιτική που κοστίζει, όλα. Σε όλα πετάχτηκε η μπάλα στην εξέδρα. Ενώ μιλώντας για τον COVID, να δούμε τι έχουμε. Να δούμε την προκλητική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να συγχωνεύσει 1000 τμήματα σε όλη την Ελλάδα και να έχουμε τμήματα με 28 μαθητές. Το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο είχε εγκαταλείψει την εμβολιαστική κάλυψη και την προσπάθεια στήριξης του εμβολιασμού στους μαθητές, στη μαθητική κοινότητα με 18% εμβολιασμό στην πρώτη κατηγορία και 23% στη δεύτερη. Να δούμε ότι δεν υπάρχει καμιά ενημέρωση, επιστημονική ενημέρωση, ότι έχουν εγκαταλείψει τους ανεμβολίαστους σε ερωτήματα που υπάρχουν, που είναι υπαρκτά ερωτήματα, από απουσία μιας επιστημονικής καμπάνιας τεκμηριωμένης, προσωποποιημένης, και από την άλλη χαϊδεύουν τους αντιεμβολιαστές. Τους χαϊδεύουν κυριολεκτικά. Να μιλήσουμε για το γεγονός ότι ο καινούριος προϋπολογισμός έχει κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια λιγότερα για την υγεία, και την ίδια ώρα που κερδοσκοπεί, βγάζει τρελά κέρδη ο ιδιωτικός τομέας της υγείας, δεν ακούμε κουβέντα για την επίταξή του, για ένα πανεθνικό σχεδιασμό που βάζει κάτω όλες τις μονάδες, όλο το ιατρικό προσωπικό. Τι έχει προαναγγελθεί? Αυτό που λέτε, το να πληρώσουν πανάκριβα, να ενοικιάσουν πανάκριβα κρεβάτια. Να ενοικιάσουν πανάκριβα κρεβάτια. Αυτή δεν είναι πολιτική. Όταν εδώ και 2 χρόνια σχεδόν στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, γίνεται το έλα να δεις. Και για να απαντήσει ο κόσμος σε αυτή την τραγική κατάσταση, έχει το μποτιλιάρισμα στην Αθήνα και στις άλλες περιοχές. Υπάρχει λοιπόν όχι απουσία μιας πολιτικής, υπάρχει μια πολιτική που διαχειρίζεται την πανδημία με τη λογική του κόστους ωφέλους και με την περιβόητη ατομική ευθύνη. Εμείς λέμε ότι η μόνη ατομική ευθύνη που πρέπει να αναγνωρίσουμε είναι να αγωνιστούμε απέναντι σε αυτήν την πολιτική, η οποία κοστίζει ήδη 16.000 νεκρούς, και να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους όσους έχουν την ανάγκη. Κύριε Σοφιανέ, σύντομα, αν πιστεύετε και εσείς ότι πρέπει να υπάρξουν μέτρα και για τους εμβολιασμένους, μέτρα πρόληψης και προστασίας και των ίδιων. Ακούστε τώρα, μην αλλάζουμε την κουβέντα. Η κουβέντα πρέπει να γίνει σε αυτά που πρέπει καλά, να πάρθουν. Μπορείτε να απαντήσετε ό,τι θέλετε. Εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω. Και εγώ σας λέω, με συγχωρείτε, γιατί είσαστε τόσο αρνητικός? Κάνω μια εκτίμηση. Θεωρούμε ότι πρέπει να επιμείνουμε σε μέτρα που από την αρχή της πανδημίας βάζουμε, και η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα, καλλιεργώντας και δημιουργώντας το έδαφος σήμερα για να πληρώνουμε αυτά τα αποτελέσματα. Και μιλάμε συγκεκριμένα. Μπορεί με 6.000 κρούσματα καθημερινά να συγχωνεύει 1.000 τμήματα σε όλη την Ελλάδα και να έχουμε 80.000 μαθητές με πάνω από 25 ανατάξει? Μπορεί να εγκαταλείπει την προσπάθεια να πιστεί ο μαθητικός πληθυσμός και οι οικογένειες για τον εμβολιασμό και να σφυρίζει αδιάφορα η κυρία Κεραμέως με 18% στην πρώτη ηλικία και 32% στη δεύτερη? Μπορεί να στοχοποιεί τους εκπαιδευτικούς με πάνω από 80% εμβολιασμό? Μπορούν να μην ακούνε τους νοσοκομιακούς γιατρούς, τους εργαζόμενους του ΕΣΥ, με πάνω από 90% εμβολιασμό? Και να βολεύει, να φτιάχνει βολικό αντίπαλο τους αντιεμβολιαστές? Δεν είναι αυτός ο αντιπαλός της, γιατί αυτές είναι περιθωριακές οι κινήσεις στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχει κίνημα στην Ελλάδα που διεκδικεί και θα επιβάλλει και μέτρα, είτε θέλει η κυβέρνηση είτε δεν θέλει. Στους δρόμους του αγώνα μπορούμε να απαιτήσουμε, να διεκδικήσουμε και να προστατεύσουμε και τις ζωές μας.